καλημέρα. Για πες μου πάλι την ιστορία. Μ' αρέσει να την ακούω. Ήρθε στο γραφείο μου και με βρήκε. Ολόκληρος διευθυντής τώρα. Κατέβηκε από τον τρίτο όροφο και ήρθε στο γραφείο μου και μου λέει: Θόδωρε. Ενικώσαι. Ενικότατος. Μου λέει: Θόδωρε, θα έρθεις αύριο το πρωί από το γραφείο μου να σου μιλήσω. Βέβαια, τώρα έχουν αρχίσει οικειότητες. Ξέρεις, για διευθυντή επενδύσεων να προορίζει τη θέση του Γιώργου Κακόπουλου που έφυγε. Για δεξί του χέρι δηλαδή. Α, τόσο πολύ. Με τι είμαι εγώ σαν τον Νικολάκη του Στεργίου που τον γλύφει. Και αυτός τον έχει της Καρπαζιάς και τρία χρόνια δεν του έχει δώσει ούτε μια αύξηση. Εγώ με ταλέντο. Όταν θα καταστρώνουμε την οικονομική πολιτική της εταιρείας, στον πληθυντικό θα μιλάμε. Είναι δυνατόν να μιλάει ο Καραμαλής με τον Αλογοσκούφη στον πληθυντικό? Όλο Κώστα μου και ο Γιώργο μου θα είναι. Σε πάει δηλαδή για Αλογοσκούφη, ε? Και παραπάνω. Παραπάνω δεν έχει. Παραπάνω ο ίδιος ο Καραμαλής. Μου έχει μεγάλη αδυναμία. Και φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος εκτιμά και επενδύει απάνω σου. Μακάρι, βρε Θοδωρέ. Βρε τι μακάρι, πες πώς έγινε κιόλας. Μήπως δεν είναι σωστό να πας με τον κρυτό κοστούμι? Μήπως θα έπρεπε να φορέσεις τον μπλε σήμερα που θα σου ανακοινώσει την προαγωγή? Μην είσαι κοροϊδό. Όλα τα έχω σκεφτεί. Το μπλε το σκούρο θα το βάλω όταν πάω στο καινούριο γραφείο, στον τρίτο όροφο. Είσαι εσύ ένας. Μα τώρα έτσι τις παίρνουμε τυχαία τις θέσεις ανώτερες. Πρέπει να ξέρεις να το χειριστείς το θέμα. Τώρα που θα γίνεις διευθυντής επενδύσεων, θα μου το πάρεις αυτό το μονόπετρο που σου έλεγα? Ντρε, ας πάρω εγώ τη θέση του μαλάκα και πάρεις ένα μονόπετρο ίσα με τον μπόι σου. Μόνο από τον πόνο του πρώτου μήνα θα το έχω βγάλει. Λοιπόν, τώρα βγαίνουμε, πρέπει να φύγω. Έλα, βρε μωράκι μου, ούτε τον καφέ δεν έχεις πιει. Μα τώρα είμαι εγώ για να κάθομαι, εγώ πετάω. Να σου πω. Τώρα με την προαγωγή, μην πάμε πάλι για διακοπές στο εξοχικό της μάνας στο Αλεποχώριο. Τι πιο Αλεποχώριο, τι θέλεις, θες και ανία, τι θες, Ήμπιζα, τι θες. Έβλεπα τις προάλλες σε πρωινάδικο τη Λαπωνία. Είναι φανταστικά. Έχουνε κάτι φοβερά ξενοδοχεία από πάγο. Από πάγο. Είναι σαν ιγκλού, η τύχη είναι από πάγο. Και δεν βουδιάζεις. Όχι βέβαια. Ο πάγος είναι θερμομονωτικός και κρατάει μέσα στο δωμάτιο τη ζέστη. Δεν είναι φοβερό. Σαν δωμάτια από κρίσταλ. Εκεί να πάμε. Έχουνε και εκδρομές με πολικό σαφάρι. Πηγαίνουνε, λέει, τους τουρίστες στις παγωμένες λίμνες και ανοίγουνε τρύπα στον πάγο και ψαρεύουνε. Έλα. Τι σου λένε, φανταστικά! Ένας άλλος κόσμος! Και είναι και κάπως. Αλλιώς να πεις τώρα στον προϊστάμενο σου ήμουν με τη δικιά μου στη Λαπωνία. Και αλλιώς να το πεις ήμουν στα Αλεποχώρια, όσο να είναι με τα Αλεποχώρια που αποβιβάζει. Βέβαια, από Σαντορίνη και πάνω θέλει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Για να μην σου πω ότι στη Λαπωνία πρέπει να πάμε ταξίδι του μέλητος. Τι εννοείς? Ένα τώρα με την προαγωγή δεν πρέπει σιγά σιγά να βάζουμε μπροστά και για το γάμο. Καλά λες. Γιατί και πώς θα βγαίνω με τον διευθυντή μου? Αλλιώς είναι να βγαίνει αυτός με την κυρία του και αλλιώς εγώ με την κόμενα. Μιλάς σοβαρά? Ο Θεόδωρος Γραμματικόπουλος δεν αστείευεται ποτέ με τέτοια πράγματα. Αγάπη μου, αγάπη μου. Σιγά την άκουσα. Σιγά την άκουσα, να με τσαλακώσεις. Και το έλεγε η Άση. Σήμερα κάτι στη ζωή σας θα φέρει τα πάνω κάτω. Ποια Άση? Η Άση Μπίλιου. Έχει πολύ δίκιο η Μπίλιου. Μόνο που δεν θα έρθουν τα πάνω κάτω. Θα έρθουν τα κάτω πάνω. Σκεφτόμουν λοιπόν για το Στεργείο ότι εντάξει, δεν είναι και για μάνατζερ, αλλά είναι καλό παιδί. Και ξεκινήσαμε και μαζί στη δουλειά. Μαζί στην ΑΣΟΕ, μαζί στα μεταπτυχιακά στο LSE. Έλεγα λοιπόν, ίσως να του δίναμε έτσι μια ευκαιρία. Θα μου πείτε προτρέχω, αλλά από τη στιγμή που φωνάξετε, έχω πάρει φόρα. Ναι, κοίταξε να δεις, Θοδωρή. Εγώ προσπαθώ από καιρό να σε πρεσβεύσω. Σαν έτοιμος από καιρό. Σαν θαραλέος. Έχω μπει κατευθείαν στο ψητό. Χαίρομαι που με βγάζεις από τη δύσκολη θέση. Πραγματικά το εκτιμώ. Ναι, γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, δίνουμε τα χέρια. Φίλοι! Καρδιακή. Έλεγα λοιπόν να δώσουμε τη θέση μου στο Στεργείο γιατί κάποιος δεν πρέπει να με αντικαταστήσει. Όχι, κοίταξε, δεν πρόκειται να κάνουμε αντικαταστάσεις. Χαλεπή και ρίβλεπεις. Λοιπόν, θα έρχεσαι πότε να παίζουμε κανένα στοίχημα. Καλά, δεν πάω και θελοντή στο Ιράκ. Έναν όροφο ανεβαίνω όλο και όλο. Όχι, κατεβαίνεις. Το λογιστήριο είναι στο Ισόγεια. Εκεί σε περιμένει η επιταγή σου. Όσο για το δώρο του Πάσχα. Για μια στιγμή. Αν δεν ήταν να πάρω προαγωγή, θα ορκιζόμουν πως αυτή τη στιγμή με απολύεται. Λυπάμαι, Θοδωρή.
Τι λυπάστε? Πώς λυπάστε? Γιατί λυπάστε? Κοίταξε, Θοδωρή, εμείς άλλα περιμέναμε από σένα. Στην άνοιξη του χρηματιστηρίου ήταν όλα ρόδινα. Αλλά τώρα έχουμε μπει στο χειμώνα, στο καταχύμωνο, μη σου πω. Εμείς άλλα περιμέναμε από σένα. Έγιναν όλα πατ-κιούτ. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Για πες. Τι να πω τώρα, έτσι θα μιλάμε με το λαιμό δεμένο φιόγκο? Τι έγινε στο γραφείο σήμερα, Χριστιανέ μου? Τι να γίνει? Αγάπη μου, την πήρες. Αγάπη. Σιγά, Ντίνα. Ντίνα, σιγά. Σιγά, Ντίνα. Μα να μη χαρώ. Κοίταξε, Ντίνα, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όχι τώρα κι εσύ. Το ξέρω, υπάρχει οικονομική κάμψη. Αλλά από αύριο οι έννοιες. Σήμερα πρέπει να χαιρόμαστε. Πρέπει, δεν πρέπει. Μα δες η μάνα μου πέταξε από τη χαρά της μόλις της είπα για το γάμο. Α, της το πρόφτασες. Να μην της το πω. Μάνα μου είναι. Σωστά. Είδες λοιπόν πόσο μέσα είχε πέσει η Μπίλιου που έλεγε ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω. Ωραία, η Μπίλιου δίκιο είχε. Εγώ την πήρα ψήφιστα. Αλλά κι εγώ έκανα τα πάντα για να βοηθήσω την κατάσταση. Γιατί τι έκανες? Αυτοσυγκεντρώθηκα όλο το πρωί. Έκλεισα τα μάτια και ευχήθηκα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να συνεργήσει όλο το σύμπαν. Εσύ με εγκατεμιάσεις. Αν θέλεις κάτι πραγματικά, λέει ο Πάολο Κουέλο, όλο το σύμπαν θα συνωμοτήσει για να πραγματοποιηθεί. Εσύ δηλαδή αυτό που έγινε, το ήθελες πραγματικά έτσι μέσα από τα φιλοκάρδια σου? Δεν μπορούσες, Ζεντίνα, να θέλεις πραγματικά 4 ζευγάρια παπούτσια, ένα τζακούζι και μια αεροτομή για το αυτοκίνητο και μια πιστωτική κάρτα για να πληρώσεις όλα τα παραπάνω? Εγώ φταίω, ρε, εσύ που είμαι αλτρουίστρια και αυτοσυγκεντρώθηκα για σένα. Τι θες, ρε παιδί μου, για να κατέβεσαι στις δουλειές των άλλων? Γιατί δεν ζητάς κάτι για τον εαυτό σου? Μα για τον εαυτό μου το ζήτησα. Αφρε μωράκι μου, εσύ δεν είχες πει να πάρω τη θέση του μαλάκα και διάλεξα να μονοπετρούσα με τον μπόι σου? Είπα εγώ να πάρω τη θέση του μαλάκα. Μπράβο, αυτογνωσία. Ναι. Έλα, Όλγα μου. Απόψε θα πάμε να φάμε στη Σπονδί. Πήρε προαγωγή ο Θοδωρής. Βέβαια. Έγινε διευθυντής επενδύσεων. Ευχαριστώ. Και μου έκανε και πρόταση γάμου. Ήρθα στο σπίτι με μια αγκαλιά ορχιδέες, με σαμπάνιες, γλυκά. Αχ, δεν με κρατάς τώρα. Εγώ, παιδί μου, τώρα δεν κρατιέμαι. Έλα, έλα, τώρα σ' αφήνω, δεν μπορώ. Θα τα πούμε αύριο. Έλα, έλα, γιαγιά. Τι είναι αυτά, αγάπη μου, τι πρόταση γάμου? Τι είδες εσύ τις ορχιδέες και τα γλυκά, ρε Θεέ μου, μήπως ζω μέσα στο Μάτριξ? Γιατί, αυτή δεν μας έχει ζαλίσει με το κότερο του Λευτέρη που είναι μια ψαρόβαρκα? Με το εξοχικό του στη Μήλο, που πήγε η Τζέννη και τι να δει? Ένα λιώμενο και μάλιστα σε καταπατημένο οικόπεδο. Γιατί τι είναι ο Λευτεράκης ο άντρας της? Ένας λογιστάκος είναι. Τι έχει ο λογιστάκος? Έχει σταθερή δουλειά ο λογιστάκος. Ναι, αλλά δεν είναι επιτυχημένος σαν και σένα. Διευθυντής επενδύσεων, αυτό μάλιστα. Έλα, ρε Ντίνα, έλα, σιγά, αγάπη μου, θα με σκάσεις, αγάπη μου, σιγά. Να σου φέρω και το προσπέκτος για τη Λαπωνία. Όχι, έλα, να σου πω. Κάτσε, σε παρακαλώ. Τι? Μήπως να αφήναμε τη Λαπωνία και να πιάναμε τη Λακωνία? Μου κάνεις πλάκα τώρα, έτσι? Είναι λογοπαίγνιο, Λαπωνία, Λακωνία. Όχι. Θα πάμε στο πατρικό του πατέρα μου, στους Μολάους. Να μείνω ταξίδι στους Μολάους. Ναι, μα γιατί τι έχει? Μολά είναι μια γραφική πολύχνη της πατρίδας μας. Εδώ η μάνα μου τότε και πήγανε γαμήλο ταξίδι στη Ρόδο. Εγώ θα πάω μέχρι τους Μολάους. Ναι, θα πάμε, θα καθίσουμε εκεί μια βδομαδούλα στο πατρικό. Θα μαγειρεύουμε μέσα με την καζιέρα. Θα ζεσθενόμαστε με τη Φουφού. Να σου πω, αυτό να μην το κοροϊδεύεις. Καθόλου να μην το κοροϊδεύεις. Όχι, θα τρέχουμε στη Λαπωνία να πάμε να ψαρέψουμε, να γλιστρήσεις τον πάγο, να πέσει μέσα στην τρύπα να έχουμε άλλα. Ντίνα, εγώ να ξέρεις, από την τρύπα δεν σε βγάζω. Καλά, σήμερα το πρωί δεν λέγαμε για τα ξενοδοχεία Ιγκλού. Τι μου λες τώρα? Και αυτά με το κρεβάτι από πάγο, έτσι? Να πάω να κοιμηθώ, να παγώσει ο κόλος μου. Να μην σου πω τι άλλο μπορεί να παγώσει. Αγαπημένη, φωνάζεις? Αφού δεν θέλεις τόσο πολύ, να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ναι, βρε παιδί μου, άλλο. Άλλο, να σκεφτούμε κάτι άλλο. Τι λες για Τζαμάικα? Νέος με δίπλωμα οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ζητείτε για εξωτερικές εργασίες. Όλες οι αγγελίες πλασιά ψάχνουν. Τι ήθελες να ψάχνουν, για διευθυντές? Από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Ο Μπιλ Κέιτς κουλούρια που λέγε στο πάρκο. Ναι, Χριστό μου, αλλά εγώ δεν είμαι στο ξεκίνημά μου. Εγώ έχω κάνει πράγματα στη δουλειά και διευθυντής επενδύσεων πήγαινα. Εντάξει, ρε Θοδωρή, είχες μια αναποδιά. Πολύ μεγάλη όμως.
Φεύγω το πρωί κουστούμαρισμένο από το σπίτι και γυρίζω δίθεν κατάκοπο το βράδυ για να με καταλάβει η Τίνα. Η οποία παρεμπιπτόντω μου ξεκοκαλίζει την αποζημίωση από το πυράγκα. Εγώ δεν έχω να δώσω για το ενίκη και αυτή σκέφτεται ταξίδια μακρινά στην Τζαμάικα. Και γιατί δεν τη μιλά? Δεν μου βγαίνει κουβέντα από το στόμα, ρε Χρήστο. Άσε που έχει ξεσηκωθεί και για γάμο δηλαδή. Τώρα που είσαι άνεργο. Αυτή νομίζω ότι έχω πάρει προαγωγή. Και δεν σε παίρνει τηλέφωνο στο γραφείο? Μια και δύο φορέ. Ευτυχώ έχω συνεννοηθεί με έναν συνάδελφο και έχουμε κάνει εκτροπή από το σταθερό στο κινητό. Πληρώνω δηλαδή και τον ΟΤΕΑ από πάνω. Γι' αυτό σου λέω, Χρήστο, πρέπει να βρω μια δουλειά. Για να μην σου πω δύο, γιατί έτσι όπω έχει πάρει φορά αυτή και εξοδεύει, μια δουλειά δεν μου φτάνει. Σαν πω εγώ για να τα βγάλω πέρα δεν κάνω και δεύτερη δουλειά. Τι δεύτερη δουλειά? Δεν ασχολούμαι με τα κινηματογραφικά. Α, ναι, ρε. Να σου πω, ρε Χρήστο, εκεί στα γυρίσματα, μήπω χρειάζεται κανένα παιδί, απ' όλα κάνω και καλώδια κουβαλάω και φραπέδε φτιάχνω. Μα μην νομίζει. Και εκεί κρίση έχει. Άρα και πού κάνουμε γυρίσματα, έχουν πέσει δουλειέ. Αν παρουσιαστεί όμω κάτι, έχει με υπόψη, σε παρακαλώ. 11 η ώρα. Πού είναι αυτό? Θα έρθει, Σαμπρίνα μου, μην κάνει έτσι. Πότε, στις 6 το απόγευμα? Εγώ με το πρωί επίκω. Βαμμένη, χδημέρι, έτοιμη. Μια ωρίτσα άργησε, δεν είναι και τίποτα. Έχει στήσει μία ώρα ολόκληρη η Σαμπρίνα Φάτων και δεν είναι τίποτα. Ποιος είναι αυτός για να το περιμένω εγώ? 20 χρόνια έχω στην πλάτη μου πρώτο όνομα. Για ποιον τις αγοράζουν, τις τσόντες οι Ιαπωνές για μένα ή για τον Τέρι Μπάρα? Για σένα τις αγοράζουν, Σαμπρίνα μου. Αυτό ξαναπέστο. Ναι, αλλά ηρέμησε λιγάκι κι εσύ. Τι να ηρεμήσω? Εγώ τώρα είμαι τσίτα. Και όσο περνάει η ώρα, τόσο και πιο τσίτα γίνομαι. Πώς θα κάνω εγώ τώρα την περτούζα, θα δαγκώσω κανέναν? Γι' αυτό σου λέω ηρέμησε. Κακό στον εαυτό σου κάνεις. Καλά. Έλα, μπορεί και εσύ να με τρύψεις. Κύριε Παρκουνόπουλε. Κύριε Παρκουνόπουλε. Τι είναι, ρε μαλάκα, εσύ? Ο Τέρι Μπάρας χτύπησε με τη μηχανή. Πότε, ρε? Πριν δύο ώρες με πήρε τηλέφωνο από το νοσοκομείο. Έχει χτυπήσει το κεφάλι και έχει σπάσει το ένα χέρι. Ποιο, το δεξί ή το αριστερό? Γιατί έχει καμιά σημασία, στο διάλογο και σημαίνει πρωί-πρωί. Έλα, βρε Μιλτού μου, τώρα ανησύχησε το καημένο το παιδί. Να πάμε στο νοσοκομείο να το δούμε. Φέρε μου την κοιλώτα να ντυθώ. Τι να ντυθεί, εδώ έχουμε γύρισμα. Τι γύρισμα, χωρίς τον Μπάρα, τι γύρισμα να γίνει? Ποιο θα με πλακώσει μόνο που θα πλακωθώ? Θα κάνουμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Με ποιον? Μόνη σου. Τι, με δονητή? Δεν μπορώ το δονητή, έχω πάθει τον δίτη από το πολύ μπρ. Θα κάνουμε κάτι έτσι πιο φλουαρτιστικ. Αυτά τα χαζά που ξαπλώνω και χαϊδεύομαι μόνο μου ένα φτερό, δεν μπορώ, τα φτερά γαργαλιέμαι. Μα καταστρέφομαι, ρε Σαμπρίνα. Πληρώνω βάρδιες, πληρώνω στούντια. Δεν σταματάει η ταινία για ένα τραυματισμό. So must go on. Λυπάμαι, Μίλτο μου, αλλά θα σταματήσει. Στη μέση. Μήπως αν την κάναμε μικρού μήκους. Θα σε βαρέσω, ρε. Ολόκληρη Magnum Pictures ταινία μικρού μήκους. Να πάρουμε τηλέφωνο τη ώρα για να πεταχτεί μια στιγμή, να την ντύσουμε καμαριέρα και να κάνει ένα πολύ ωραίο λεσβιακό με τη Σαμπρίνα. Λεσβιακό να κάνει εσύ? Δεν μπορώ τα λεσβιακά, βαριά είμαι, πολύ άνεστα πράγματα. Γιατί, μωρή? Δεν ήταν ωραία τότε που σα ντύσαμε γκέισε με τη Σωράγια και τραβολογιώσαστε με τα κιμονό? Ακόμα μου τη ζητάνε αυτή την ταινία. Η χώρα του ανατέλλοντος πουλίου. Δεν θα χαλάσουμε την ταινία μα επειδή σε έπιασε σένα ευγιασύνη. Η ταινία μα λέγεται Πουτανικό. Τι δουλειά έχει γκέισε στη μέση του πελάου? Δεν ανάγκη να ντύσουμε τη Σωράγια Γκέισα, θα την ντύσουμε ασυρματίστρια. Και το ρόλο του λαθρεπιβάτη που με ερωτεύεται, ποιος θα τον παίξει? Και τι να σου κάνω εγώ, αφού ο Τέρι Μπάρας πήγε και στουκάρισε. Γι' αυτό σου λέω, άμα δεν έχουμε πρωταγωνιστή, η ταινία δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται? Εδώ οι Ιαπωνέζοι περιμένουν υλικό σε 10 μέρες. Τότε δεν έχεις παρά να βρεις πρωταγωνιστή πολύ γρήγορα. Ζητείτε νέος με ταλέντο στην επικοινωνία, μισθό σε ποσοστά. Για δημόσιες σχέσεις ήταν αυτό. Ναι, καλημέρα σας. Παίρνω και την αγγελία. Μάλιστα, ναι. Πού βρίσκεστε? Α, Πλανόδιος. Εποχιακά είδη. Ναι. Όχι, όχι. Και απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο ΑΣΟΕ και μεταπτυχιακά LSE. Όχι LSD, κυρία μου. LSE. London School of Economics. Αν οδηγώ παπάκι. Στο διάλογο, σκατόβλαχε. Ούτε Πλανόδιος δεν με θέλει, ρε φίλε. Θέλει υπομονή. Τι περίμενες κι εσύ, με τη μία να πιάσει το 10 το καλό? Όχι με τη μία. Τρεις εβδομάδες έχω που γυρίζω σαν την άδικη κατάρα και ψάχνω. Και τα χρέη τρέχουνε. Αν δεν πληρώσω τη δόση του αυτοκινήτου αυτό το μήνα, θα μου το πάρουνε. Άσε η εφορία. Άσε η τρέλες της Δίνας που νομίζω ότι είναι παντρεμένη με τον Κωστόπουλο. Έχει τάσει τις κάρτες μου στα προχώρητο. Θυμάσαι τις προάλλες που σου έλεγα για εκείνο το στούντιο που δουλεύω περιστασιακά? Ναι, ρε Χριστό, άδειασε καμιά θέση? Σαν άδειασε. Τι, ηλεκτρολόγος, δώσε μου κατσαβίδι και πάρε μου την ψυχή, φίλε. Όχι ηλεκτρολόγος. Ηχολήπτης. Και από αυτό μπορεί. Ούτε ηχολήπτης. Καμεραμάν, ας το πάνω. Είναι πιο υπεύθυνη θέση. Διευθυντής, ειδικότητά μου. Είναι κατά κάποιο τρόπο στο χώρο της υποκριτικής. Υποκριτική, ρε Χριστό. Υποκριτική είναι το ψώνιο μου. Εγώ ηθοποιός θέλω να γίνω.
Έχω παίξει εγώ τον Ομέρ Βριώνη στην τρίτη δημοτικού που ανατριχιάσαινα και τα καθίσματα. Γίνεσαι Τούρκος, διάκαι μου, την πίστη σου να αλλάξεις. Γιατί δεν έχω απαγγείλει Αριστοτέλη Βαλαωρίτη την Τετάρτη. Μέρια σε βράχε να διαβώ το κύμα αντριωμένο. Λέει στην πέτρα του γυαλού θολό, μελανιασμένο. Σκάσε ρε γελί, έχουμε και πελάτες. Συγγνώμη, ρε Χρήστο, αλλά για να σου δώσω να καταλάβεις. Κοίτα, αυτό που γυρίζουμε δεν είναι και τόσο κλασικό ρεπερτόριο. Τι είναι αυτά τα μοντέρνα, τα καταλαβίστηκα. Όχι, τα καταλαβαίνεις με τη μία. Τι είναι, ρε Χρήστο. Ας τις πούμε ερωτικές ιστορίες. Ρομαντικά και έτσι. Και δεν μπορώ εγώ στο ρομαντισμό, ρε Χρήστο. Μαρίνα πράσινο μαστέρι, Μαρίνα φως του αυγερινού, Μαρίνα άγριο καλοκαίρι και κρίνο του καλοκαιριού. Μιλάμε για αίσθημα τώρα, όχι αστεία. Ναι, κοίτα. Έχουν αίσθημα αυτές τις ταινίες, αλλά λίγο στην αρχή. Μετά όμως περνάνε σε άλλη φάση. Σε τι φάση? Τι έρχεται μετά το αίσθημα? Ο γάμος. Είσαι και ηλίθιος. Πριν. Το σεξ. Μέσα είσαι. Ρε τσόντες γυρίζετε. Τσόντες, τσόντες. Λες κι εσύ κάτι λέξεις. Αισθησιακές ταινίες. Soft erotic adult videos. Δηλαδή τσόντες. Αφού λύσαξες. Ναι, τσόντες. Και μου λες να παίξω σε τσόντα, ρε Χρήστο. Λεφτά δεν θες? Ναι, ναι, λεφτά, αλλά έχω και ένα κούτελο, ρε φίλε. Έχεις και ένα στομάχι και μια γυναίκα που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να πουλάω το κορμί μου. Έχεις να πουλήσεις τίποτα άλλο? Έχεις τρελαθεί, ρε. Πήρα τόσα πτυχία για να βγω στις τσόντες. Ξέρεις πόσους πτυχιούχους έχουμε? Τέρι Μπάρας, οδοντοτεχνίτης είναι το παιδί, αλλά πού δουλειά? Ο Τζον Σαρμέλας είχε σπουδάσει μικροβιολόγος. Και ο Ντίκ Δε Γκρικ. Πυρηνικός φυσικός. Όχι. Τα ίδια κοσμητών. Αλλά ήταν 3 χρόνια άνεργος. Σαν πως εγώ, όταν σπούδαζα στο Σταυράκου, νόμιζα ότι θα συνεργαστώ τουλάχιστον με τον Σκορτσέζη. Ποιος να μου το έλεγε όμως ότι θα δουλεύω με τον Μίλτο τον Μπαρμπουνόπουλο και θα φτιάχνω καφέδες εδώ στον μπαρ. Κοίτα, κι εγώ πίστευα ότι θα γίνω διευθυντής επενδύσεων. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος, ρε φίλε, να πηδάω άγνωστες στις κυρίες και μάλιστα μπροστά από μια κάμερα. Άστο, άστο. Πάνω στην ώρα, μόλις έστρωσα. Πώς τα πήγε στη δουλειά? Κάθε μέρα για καλύτερα. Καλές ημερίες σε αλκοόλ, πού ήσουν? Στη δουλειά ήμουνα, πού να ήμουν. Και τι, τα κοπάνα στο γραφείο? Ένα ποτηράκι πια. Μας κέρασε και ένας πελάτης, ο οποίος χρειάζεται κάποια κεφάλαια για να αναπτύξει μια ιχθυοκαλλιέργεια. Και εγώ το εξασφάλισα ένα εξαιρετικά χαμηλό το κοδάνιο, χάρη στις υψηλές νοημίες που έχω στις τράπεζες. Κάνει πια με ζάλισες, τι μου τα λες, αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Πολύ καλά κάνεις. Τι είπες? Λέω, αφού τα καταλαβαίνω εγώ και έχω τέτοιες επιτυχίες καραμπινάτες, τι χρειάζεται να τα καταλάβεις εσύ? Σωστά. Και αφού το εξασφάλισα τα δάνεια, μας κέρασε έτσι μια σαμπάνια. Ναι, αλλά και χθες όταν γύρισε από το γραφείο, πάλι μύριζες αλκοόλ. Και χθες μας κέρασε ένας επενδυτής, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της καλλιέργειας του Μεταξοσκόλικα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Από την εποχή του Κύριλλου και του Μεθόδιου. Δεν είναι συνθετικά όλα αυτά? Αυτό ρε παιδί μου θέλει να τα κάνει οικολογικά. Έχει πρόβλημα? Ρε αγάπη μου, γιατί θυμώνει? Έλα ρε Δίνα, τώρα έχω να πούμε τόσε έννοιε. Να έχω επενδύσει, επεκτάσει, συγχωνεύσει. Έχω τώρα και σένα να μου λε κουταμάρε. Απλώ μου κάνει εντύπωση που κάθε μέρα μου έρχεσαι πιωμένο. Γιατί κάθε μέρα έχω και μια προσωπική επαγγελματική επιτυχία γι' αυτό. Πάντω, αν δεν ήξερα ότι είσαι όλο το πρωί στη δουλειά, θα έλεγα ότι γυρίζει από μπαρ. Έχω εγώ τώρα καιρό να πηγαίνω σε μπαρ. Δηλαδή απορώ πώ σου ήρθε. Έλα, ηρέμησε. Σου έχω και μια έκπληξη. Ευχάριστη. Βέβαια ευχάριστη. Τι, καμιά κληρονομιά? Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο, λες την κληρονομιά, ότι πρέπει θα ήταν αυτή τη στιγμή. Μα για να πάρουμε μια κληρονομιά θα πρέπει πρώτα να πεθάνει κάποιος. Σωστά. Έλα τώρα στις χαζομάρες. Περίμενε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι? Για μένα είναι. Όχι για μένα. Ποιος σου το έφερε? Εσύ. Εγώ. Είναι το δαχτυλίδι που θα μου κάνεις δώρο για την πρώτη σιγά. Αμάν και το είδα εγώ το όνειρο. Πες μου τι είναι Φωπίζου. Πες μου τι είναι ένα γυαλάκι. Είσαι τρελός που θα μου έκανες δώρο Φωπίζου. Ολόκληρος διευθυντής επενδύσεων. Αληθινό είναι. Αληθινό πριγιά. Είπαμε βρε αγάπη μου, πήρα μια προαγωγή να μην τη φάμε τώρα σε μπιχλιμπίδια. Έλα καλέ τώρα. Μόνο τον πόνους που θα πάρεις από τους μεταξοσχόλικους το έβγαλες στο δαχτυλίδι. Δηλαδή πόσο κάνει? 6.000 ευρώ. Και τα πλήρωσες? Με την κάρτα σου. 6.000 ευρώ! Δεν αξίζω ένα δαχτυλιδάκι. Όχι αγάπη μου, και ένα και δύο και πολλά δαχτυλίδια αξίζεις. Ε τότε γιατί κάνεις έτσι? Για τα λεφτά? Αφού λεφτά έχεις, τι σε νοιάζεις? Όχι. Έχεις δίκιο. Δεν με νοιάζουν για τα δαχτυλίδια. Απλά με βλέπω να κοιμάμαι στα σανίδια. Τι έκανες εκεί? Προσπαθώ να πουλήσω το ρολόι.
Θα σου πω, ρε Χρήστο, εσύ που είσαι εδώ πέρα μέσα στον μπαρ και βλέπεις τόσο κόσμο, μήπως ξέρεις κανένα που να ενδιαφέρεται. Για ποιο λόγο να πουλήσει το ρόλο? Για να πάρω κομπολό, τι για ποιο λόγο, ρε Χρήστο? Γιατί η τρελή γυναίκα μου νομίζει ότι είμαι ο Ροκφέλλερ. Πήγε και αγόρασε δαχτυλίδι 6.000 ευρώ. Ωραία. Και τι θα γίνει άμα πουλήσει το ρόλο? Θα πιάσει 6.000, άντε να σου δώσουν 50 ευρώ. Δίνω και το κουστούμι και τα παπούτσια και είναι ολοκένουργια, αφόρετα, και είναι και μάρκα. Και είναι λύση αυτό? Τι να κάνω, ρε φίλε, τα χρέη έχουν αρχίσει και με πνίγουν. Γιατί δεν με ακούς, ρε Θοδωρή? Ψάχνουνε σαν τρελή για πρωταγωνιστή στην ταινία που δουλεύω. 10 μέρες είναι πίσω το γύρισμα. Σαν μάνα εξ ουρανού θα σε δουν άμα θα ήρθες. Και τα λεφτά ντούκου, 10.000. 10. Ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας? Ο Πουτανικός. Με τη Σαμπρίνα Φάτο. Πλάκα μου κάνεις. Γιατί, ρε? Θα παίξω ρε στην ταινία που λέγεται Πουτανικός. Στον Τιτανικό πήρανε τον Ντικάπριο. Δεν πήγες κι εσύ στην οντισιό? Εντάξει, ρε, είπαμε, αλλά όχι και έτσι τώρα με τη Σαμπρίνα Φάτων. Γιατί? Τι έχει η Σαμπρίνα? 2 γενιές Ελληνόπουλα πήραμε μαθήματα άνευ δασκάλου από τη Σαμπρίνα. Σφεντόνα την είχαμε κάνει εκείνα τα χρόνια με τη Σαμπρίνα. Εντάξει, η Σαμπρίνα είναι ένα όνομα, είναι μια εγγύηση. Θα σου έλεγα εγώ δεύτερο πράγμα. Ωραία, και αφού είναι τόσο καλά, γιατί δεν πας εσύ και φωνάζεις εμένα? Βρε, δεν με θέλει εμένα. Άμα με ήθελε. Γιατί ρε Χρήστο, θα πήγαινε σε τσόντα? Γιατί ρε, δεν έχω πάει? Μια φορά, στο πιάσε βλάχα το κλαρίνο που είχε αρρωστήσει ο Τικ Δε Κρικ, φόρεσα τη φουστανέλα και τον αντικατέστησα σε 2 σκηνές. Είχαμε πάει εκεί σε μια στάνη με 2 Σουηδέζες δυμένες καραγκούνες και έγινε το μακελιό. Και να σου πω κάτι, δηλαδή το λειτουργήσες έτσι αμέσως? Γιατί? Τι μου λείπει? Εκτός κι αν σου λείπει εσένα. Α, για σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, έχουν δει και έχουν θαυμάσει τώρα. Και αποστήσει. Γρανίτης, ατσαλόβεργα. Πού είναι το πρόβλημα? Να γινότανε στα κρυφά, πάει στα κομμάτια. Αλλά να με δει τώρα όλη η κοινωνία με το αυτό μου απ' έξω. Βρε, δεν παίζονται αυτά στην Ελλάδα. Από Ανατολή και ακόμα παραπέρα. Τόσο μακριά? Ναι, σου λένε. Τι σε νοιάζει, σε ξέρουν εσένα στην Ιαπωνία? Όχι, αλλά έχω 2 θιάδες στην Αυστραλία. Φαντάζεσαι τώρα να με δει η θεία Ιουλία? Βρε, αν βλέπει τσόντες η θεία σου Ιουλία, μισή ντροπή δική της, μισή ντροπή δική σου. Δηλαδή μόνο η Ιαπωνία πάνε? Ναι, σου λένε. Και κάτσε τώρα δηλαδή, ρε Κρυστάκη, συγγνώμη. Ολόκληρη η Ιαπωνία, υπερδύναμη. Κάνει αγωγή από την ψωροκόστα να δεν μπορούν να γυρίσουν μια τσόντα? Έχεις δει Ιαπωνέζικο πουλάκι? Όχι. Αν το δεις θα καταλάβεις. Γιατί ούτε και οι ίδιοι δεν το βλέπουν καλά-καλά. Μάλιστα. Και τα λεφτά έπες ντούκου? Ναι, παιδί. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Αποκλείεται. Τα διαβράγματα, οι συνάδελφοί μας θα ζητάνε σύνταξη από τον Άγιο Πέτρο. 2.000 άτομα δουλεύουν με τετράωρη μερική απασχόληση και μισθό 375 ευρώ το μήνα. Καλησπέρα, αγάπη μου. Γεια σου, μωρό μου. Θέλω να μου βοηθήσεις. Από πού έρχεσαι έτσι φορτωμένη? Κοίτα, κάτι να βάλουμε στο ψυγείο. Αυτά πρώτα απ' όλα δεν χωράνε στο ψυγείο. Μήπως να πάρουμε και ένα δεύτερο ψυγείο? Αμάν ρε την αμάν! Μια πραγωγούλα πήρα, δεν κέρδισα το λότο. Τι φοράνε αυτοί που έχεις πάρει και ψωνίζεις? Μα δεν πήρα τίποτα σπουδαίο. Λίγο προσούτο, λίγο χαβιάρι, λίγο σολομό, λίγο καμομπέρ, μια σαμπάν. Δεν μπορούσες να πάρεις δηλαδή λίγο ρέγκα, μερικές τουρμπίτσες να έχουμε να κολατσίζουμε? Τι κρίση τσιγκουνιάζει είναι αυτή που σε έχει πιάσει τελευταία? Και εσύ δεν ήσουν ποτέ τσιγκούνης. Αλλάζει ο άνθρωπος. Ήθιζα προς το καλύτερο. Τέλος πάντων, βρήκα αυτό μες στο γραμματοκιβώτιο. Τι είναι αυτό, καμιά κληρονομιά? Βρε μανία με τις κληρονομιές. Από την εφορία είναι. Σαμά. Πώς κάνεις έτσι τόσα λεφτά βγάζεις? Να μην πάρει τίποτα για το κράτος? Όχι, να πάρει και αυτό. Ποιος θα δώσει, δεν ξέρω. 4.000 ευρώ! Σιγά το ποσό. Πού πας, καλέ, μίγα, σε τσίπισε. Όχι, όχι, αγάπη μου, ένα ζήτημα που έχω στο γραφείο με έναν συνάδελφο. Ναι. Έλα, Χρήστο, Θόδωρος μου. Έλα, ρε, τι έγινε? Ακού να σου πω, Χρήστο. Θυμάσαι για το ζήτημα που λέγαμε με τους Ιάπωνες? Ναι. Πιστεύω ότι είναι μια αξιόπιστη εταιρεία και πρέπει να προχωρήσουμε τα συμβόλαια. Έχεις λύση για την ταινία? Πολύ καλή. Δεν πιστεύω να δεν τα παίξεις εσύ πάλι. Όχι, κύριε Μαρμπουνόπουλε. Ποιος είμαι εγώ για να ζητήσω τέτοιο ρόλο? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιον αντάξιο του Τέρι Μπάρας. Έχω ένα παιδί δικό μου. Πολύ καλό και άφθαρτο. Δηλαδή? Δηλαδή, πολύ καλό. Δεν σε ρωτάω για την ψυχή του, ρε. Πώς πόντους είναι? Δεν τον έχω μετρήσει και με τη μεζούρα, αλλά πρέπει να είναι. Απ' έξω από το παντελόνι που τον βλέπω, φαίνεται να έχει πράγμα. Δεν πιστεύω να είναι καμιά μπάμια που γιατίου και να με κάνει να ζήσει όλο το Τόκιο και το Φουτζιγιάμα. Όχι, σας λέω, είναι αστέρι το παιδί. Είναι απ' έξω στον προθάλαμο. Γιατί δεν θέλετε να τον δείτε? Μαρίζα! Μάλιστα, κύριε Βαρβουνόπουλε. Για πες το νεαρό, περιμένει απ' έξω να περάσει. Μάλιστα, κύριε Βαρβουνόπουλε. Θα σας αρέσει, θα το δείτε. Είναι έτσι ένα.
Ένα παιδί ψηλό, με αισθαντικά μάτια και καθαρό πρόσωπο. Τι να τα κάνω τα αισθαντικά μάτια, τις γέφυρες του Μάντισον θα γυρίσουμε. Όχι, αλλά όσο να είναι, χρειάζεται και ένα πρόσωπο ενδιαφέρον. Για να δούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θεόδωρος Γραμματικόπουλος, τι κάνετε? Βυθιζόμαστε. Βυθίζεται ο πουτανικός! Ένα! Γι' αυτό είναι εδώ ο Θεόδωρος! Ελπίζω, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Δεν είναι έτσι όπως σας τα έλεγα. Από μάπα καλός είναι. Από τα άλλα... Μια χαρά, μαθαίνω εύκολα. Γιατί δεν ξέρεις? Όχι, φυσικά και ξέρω, απλά δεν έχω προϋπηρεσία σε αυτό το είδος έκφρασης. Δεν χρειάζεται, χαλαρός θα είσαι και όλα τα συστήματα θα λειτουργήσουν στο ρολόι. Είναι πρόθυμο, παιδί. Εμπρός! Ω, καλώς τη Σαμπρίνα μας! Καλώς την κοριτσάρα μας! Θόδωρε, να σου συστήσω την κυρία της ερωτικής ταινίας. Το μεγάλο αστέρι της Magnum Pictures. Σαμπρίνα Φάτων. Θοδωρής Γραμματικόπουλος, τα σέβη μου, κυρία Φάτων. Κάτσε, αγαπούλα μου, κάτσε κουκλίτσα μου. Ευχαριστώ. Γεια σου, Χριστάκη. Καλημέρα. Ο Θόδωρας είναι νέος ηθοποιός, Σαμπρίνα. Α, και πού έχετε παίξει? Μην πεις το να με ερβριώνει. Δεν έχω ξαναπαίξει, αλλά φιλοδοξώ να αναδειχθώ. Α, εμείς εδώ στη Magnum Pictures αγαπάμε πολύ τους νέους ανθρώπους και δίνουμε πολλές ευκαιρίες. Έτσι δεν είναι, Μίλτο μου? Ναι, ναι, Σαμπρίνα μου. Ναι, αλλά μην νομίζετε ότι αυτός είναι ένας εύκολος δρόμος. Γιατί την σήμερα ημέρα εσείς οι νέοι έχετε τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Τώρα με το Fame Story και το Dream Show τα θεωρείτε όλα εύκολα, αλλά δεν είναι. Χρειάζεται πολύς αγώνας για να γίνει Σαμπρίνα Φάτων. Να την ακούς τι σου λέει, Σαμπρίνα. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Μπαρμπουνόπουλε. Είναι χρόνια στο κουρμπέτι, είναι παλιά καραβάνα. Μίλτο. Βετεράνα ήθελα να πω, Σαμπρίνα μου, αφού το κατέχεις το είδος. Ποιος δεν σε θαύμασε στην ανομαλιάρα? Μεγάλες στιγμές. Έκανα απλώς τη δουλειά μου. Γιατί δεν ήταν καλή στο προκτικό ένστικτο? Αμέ, τριπλές παραγγελίες μου έκαναν οι Ιαπωνέζοι. Εγώ πάντως τη θαύμασα στο ρετυρέ της Καβάλας. Κι εγώ αυτή την ταινία μου ξεχωρίζω από όλες τις δουλειές μου. Η καλύτερη σου ταινία είναι ο πουτανικός. Γιατί τώρα είσαι στην ωριμότητά σου. Μπα που να φας τη γλώσσα σου με αυτή την ωριμότητα πρωί-πρωί. Την ωριμότητα του ταλέντου σου εννοώ, Σαμπρίνα μου. Ολόκληρη υπερπαραγωγάρα σου κοστίσει. Να δούμε. Λοιπόν, και για να περάσουμε στο θέμα μας. Σαμπρινάκι μου, το Θόδωρα το σκεφτόμαστε για το ρόλο του Τέρι Μπάρας. Κατευθείαν πρώτο ρόλο. Μα δεν είναι παρακινδυνευμένο, βρε Μίλτο μου. Αφού δεν έχουμε πρωταγωνιστή, μωρή. Ναι, αλλά δεν πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί σε μικρά ρολάκια, να δούμε το ταλέντο του. Σαμπρίνα, είμαστε 2 εβδομάδες πίσω. Καλά, ό,τι πεις εσύ, Μίλτο μου. Και πώς είπαμε ότι σε λένε, παιδί μου? Θεόδωρος Γραμματικόπουλος. Και θέλεις να κάνεις καριέρα με αυτό το όνομα? Πρώτα απ' όλα αυτό δεν χωράει στην οθόνη της τηλεόρασης. Θα το αλλάξουμε. Το μόνο εύκολο, Σαμπρίνα μου. Πρέπει. Πάντως εγώ με έναν που το λένε Γραμματικόπουλο δεν πάω ούτε μέχρι τη γωνία. Τότε να το κάνουμε Θεόδωρος Αυγερινός. Αυγερινός! Καλή, πού νομίζω ότι θα παίξει, σε σύριαλ της Μιρέλλας Παπαοικονόμου. Καλό θα βρει. Θέλει κάτι πιο πικάντικο. Τι πιο πικάντικο δηλαδή, σαν να λέμε Θόδωρος Πίκλας. Σιγά μη σε πουν και παστούρμα. Όταν λέμε πικάντικο εννοούμε κάτι που να περιέχει σεξ. Και πρώτα πρώτα το Θόδωρος Κομμένο, Τέο θα σε λένε. Μπράβο, Σαμπρίνα μου, Τέο. Τέο Παπάρης. Τέο και Παπάρης, κύριε Μπαρμπουνόπουλε. Γιατί δεν το κάνουμε Τέο Πάρης? Τώρα με την τρία θα είναι και επίκαιρο. Όχι ρε, πολύ αδερφίστικο είναι Πάρης. Πατάρης. Θα πεις κι άλλα κουλά. Όχι, το λέω γιατί το Πατάρης είναι κοντά στο Παπάρης και δεν είναι και εντελώς, καταλάβατε. Μίλτο μου, χρειάζεται κάτι πιο υπενικτικό. Τέο σούπερ, ας πούμε. Σιγά μην το πούμε και Τέο Αμόλυβδης. Ναι, αλλά χρειάζεται κάτι που να περιέχει μεγαλείο. Τέο Γκράντε. Καλό ακούγεται, αλλά κάτι δεν μου πάει το. Αυτό το Τέο, κομωτή μου θυμίζει, θέλει κάτι πιο αλήτικο, Σαμπρίνα μου. Μπίλι. Μπίλι Γκράντε. Ωραίο είναι. Και πολύ αισθησιακό. Αυτό είναι ρε το νέο σου όνομα, Μπίλι Γκράντε.
Ένα νέο αστέρι της Magnum Pictures γεννιέται! Καλό ρίσκο, ρε! Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάρε το σενάριο. Αύριο έχεις γύρισμα. Στις 8, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θες την αριστοκρατική καμπίνα μου, Αλίτη? Θες να σε καταδώσω? Καμαρότε, καμαρότε. Μη με καταδώσετε, δεν έχω ειστήριο. Και εσύ τι θα μου δώσεις για αντάλλα? Δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Και θα δείξω το πράγμα μου, ρε Χρήστο. Τι θα δείξει το δικό μου? Τι να πούμε, να το κάνουμε πιο διακριτικά, πιο επενεκτικά. Δεν γίνεται, οι Ιαπωνέζοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Τα θέλουν μασημένα. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Και αξίζει τον κόπο. Δοκίμασέ με και θα δεις. Όσοι το δοκιμάσανε δεν μετανιώσανε ποτέ. Έλα ρε Θοδωρή, έλα ρε Θοδωρή, βάλε λίγο πάθος ακόμη. Δεν πουλάς ασφαλιστικά προγράμματα, το αυτό σου πουλάς. Λοιπόν, κοίτα μένα, έτσι. Ναι. Δοκίμασέ με και θα δεις. Όσοι το δοκιμάσανε δεν μετανιώσανε ποτέ. Και μετά αρχίζει τον παλαμό. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Να παίξετε τα μήλα. Βρε, θα την πιάσει τη Σαμπρίνα και θα τη δώσει να καταλάβει. Και αν. Αν λέμε, δεν λειτουργεί στο υδραυλικό σύστημα, γιατί και οι γυναίκες δεν χρειάζονται πολλά. Κάθονται στο κρεβάτι, κάνουν μερικά αχφάχ και καθάρισε. Στην περίπτωση μας όμως. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ναι, αλλά αυτός ο δρόμος είναι ανηφορικός. Πρέπει να ανασηκωθεί ολόκληρος μηχανισμός. Το ανδρικό πουλάκι είναι ευαίσθητο πράγμα, Χρήστο μου. Δεν σηκώνει ζωρίλε και ένα τίθαζο πράγμα. Αν θέλει, σηκώνεται. Αν δεν θέλει όμως. Σταμάτα, βρε Χρυσούζη, γιατί να μην θέλει? Εδώ μια πιτσιρίκα περνάει από τον δρόμο και έτσι και την κοιτάξει, αυτό κάνει ντου να πεταχτεί να βγει έξω από το παντελόνι. Θα σου κουνηθεί κοντζάμ Σαμπρίνα φάτο. Και δεν θα γριέψει. Θα γριέψει, λες, ε. Βρε Τούρκος θα γίνει. Ο Μωάμεθ ο πορθητής. Αρκεί να χαλαρώσεις και να μην το σκέφτεσαι. Αυτό το πράγμα μόνο αγωνία δεν θέλει. Θέλει χαλαρά και με αυτοπεποίθηση. Πάμε. And in there you can fuck my ass because I really miss that. Yeah. Oh God, yeah, I've missed you fucking my ass. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah, that feels good. Πού ήταν Νικός? Σκηνή 4, λήψη 2. Πάμε! Τι θέλεις στην αριστοκρατική καμπίνα μου, Αλίτη? Θέλεις να σε καταδώσω? Καμαρότε, καμαρότε! Σας παρακαλώ, μη με καταδώσετε, δεν έχω διαβατήριο. Στοπ! Εισιτήριο λέει το κείμενο, Θοδωρή μου. Εισιτήριο, όχι διαβατήριο. Συγγνώμη, κύριε Παρπουνόπουλε. Συγγνώμη. Κυτρώσου, παιδί μου, πέντε λογάκια σου δώσαμε να πεις. Έχω λίγο τράκ, κυρία Φάντων. Ναι, μα αν ήταν έτσι, πρώτη ρόλη μαύρη μου. Πάμε, Μίλτο μου. Τρέχει το βίντεο. Πουτανικός. Σκηνή 4, λήψη 3. Πάμε! Τι θέλεις στην αριστοκρατική καμπίνα μου, Αλίτη? Θέλεις να σε καταδώσω? Καμαρότε, καμαρότε. Σας παρακαλώ, μη με καταδώσετε. Δεν έχω εισιτήριο. Και εσύ τι θα μου δώσεις για αντάλλαγμα? Δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Και αξίζει τον κόπο? Δοκίμασέ με και θα δεις. Όσες το δοκιμάσανε, δεν μετανιώσανε ποτέ. Καλή που κοιτάς. Αλήθωρο μου φέρετε! Στοπ, στοπ. Συγγνώμη, κύριε Παρμουνόπουλε. Ρε πουλάκι μου, μη την ευριάζεις κι εσύ. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος, εσύ φταίς. Εσύ φταίς με τους ατάλλαντους που μου φέρνεις εδώ μέσα. Υπερπαραγωγή και κουροφέξαλα, το παιδί δεν τα λέει. Και ποιον ήθελε να σου φέρω, μωρή, τον Γιώργο Κιμούλη? Άρα Χρήστο, τι μου κάνεις, άρα Χρήστο, τι μου κάνεις. Τρέχει το βίντεο. Πουτανικός. Σκηνή 4, λήψη 4. Πάμε. Τι θέλεις στην αριστοκρατική καμπίνα μου, Αλίτη? Θέλεις να σε καταδώσω? Καμαρότε, καμαρότε! Σας παρακαλώ, μη με καταδώσετε. Δεν έχω εισιτήριο. Και εσύ τι θα μου δώσεις για αντάλλαγμα? Μισό λεπτό. Δεν το πιστεύω. Ναι. Ναι, αγάπη μου. Έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά είναι σημαντικό το θέμα το οποίο συζητώ. Τι συζητώ? Τη συγχώνευση δύο τραπεζών. Θοδωρά, κλείστο. Καλά, δεν θα σε απασχολήσω πολύ.
Άκουσε να δεις. Παντρεύεται η ξαδέρφη μου η Μπέτη με τον Απόστολο. Να ζήσουν αυτό, πήρες να μου πεις. Όχι βέβαια. Πήρα να σε ρωτήσω τι να τους πάρουμε για δώρο. Την κουζίνα, το στρώμα νερού ή το φουτόνι. Μήπως να τους πάρουμε κανένα βάζο και ένα τασάκι. Έχεις τρελαθεί. Τι κρίση τζιγκουνιάς είναι αυτή που σε έχει πιάσει τελευταία. Εδώ συγχωνεύεις τράπεζες και εμείς θα πάρουμε ένα τασάκι. Μόνο τι θα πει η Μπέτη σκέψου. Γιατί την ξέρεις τι φαρμακόγλωσσα είναι, Θα το κλείσει επιτέλους! Καλή, ποια φωνάζει εκεί μέσα. Η διευθύντρια της μιας τράπεζας. Ποιος θα φωνάζει. Κλείς τώρα, ηλίθιε! Αγάπη μου, πρέπει να κλείσω. Γιατί η διαπραγμάτευση για τη συγχώνευση είναι σε πολύ κρίσιμη στιγμή. Οι διευθυντές δεν κρατιούνται, θέλουν την άποψή μου οπωσδήποτε. Θα τα πούμε το βράδυ. Κι εγώ τι να αγοράσω. Ό,τι θες, πάρε. Πάρε ό,τι θες. Άντε, θα τα πούμε το βράδυ. Γεια. Έχεις τρελαθεί, ρε. Εδώ κάνουμε δουλειά και εσύ μιλάς στο κινητό. Ήταν ένα θέμα υγείας και έπρεπε να απαντήσω. Δεν το πιστεύω. Να πεις ότι δεν το είπα. Με τους ερασιτέχνες δεν γίνεται δουλειά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην εξάπτεστε, κυρία Φάτων. Εσύ να μην μου απευθύνεις καν το λόγο. Εγώ στο Μίλτο μίλησα. Μην της μιλάς και εσύ, ρε. Μην της μιλάς να εκνευρίσεις και μετά δεν μπορεί να αποδώσει. Ήρεμησε, ήρεμησε, Σαμπρινάκι. Μια αναποδιά είναι. Και εσύ, μαλάκα. Κλείς το κινητό έτσι και το ξανακούσω να χτυπάει. Θα στο σπάσω. 1000 κομμάτια θα στο κάνω. Μάλιστα, κύριε Μπαρμπουνόπλε. Μαρίζα! Τα χάπια μου. Μάλιστα, κυρία Σαμπρίνα. Ορίστε. Κακίσου! Συγκεντρώσου, ρε μαλάκα, ρεζίλι με έκανες, με ρημάξανε στη σφαλιάρα. Είναι δυνατόν να απαντάς στο κινητό? Μα αν δεν απαντήσω, μπορεί να πάρει σε κάποιο άλλο τηλέφωνο της εταιρείας και να τα μάθει όλα η Ντίνα. Ωραία. Ωραία, ωραία. Σαμπρινάκι μου, είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Να ρε η επαγγελματίας! Θέσεις! Τρέχει το βίντεο! Πού ήταν Νικός? Σκηνή 4, λήψη 5. Πάμε! Τι θέλεις στην αριστοκρατική καμπίνα μου, αλήτη? Θέλεις να σε καταδώσω, καμαρότε, καμαρότε? Σας παρακαλώ, μη με καταδώσετε, δεν έχω διαβατήριο. Να το πάλι το διαβατήριο. Πού γαμώ την ατυχία μου! Δεν μπορώ, τα βλέπω όλα μπλε μαρέν. Μαρίζα! Τα χάπια μου! Μάλιστα, κυρία Σαμπρίνα. Μωρ, μην τα φέρνεις ένα-ένα, φέρω όλο το κουτί. Ρε βλήμα, θα συγκεντρωθείς. Δώστε μου μια ακόμα ευκαιρία, κύριε Μπαρμπουνόπουλε, μια ακόμα ευκαιρία. Γιατί τον έχω το ρόλο. Το έχω πιάσει τώρα καλά. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Τώρα. Δώστε κλακέτα και θα τον σκίσω εγώ το ρόλο τώρα. Πάμε, γιατί τον έχω, πάμε. Σαμπρίνα μου, είσαι έτοιμη? Η Σαμπρίνα είναι πάντα έτοιμη. Να τρέχει το βίντεο. Πού ήταν Νικός? Σκηνή 4, λήψη 6. Πάμε. Πουτανικός. Σκηνή 4, λήψη 7, λήψη 8, λήψη 12, λήψη 16, λήψη 20. Πουτανικός. Σκηνή 4, λήψη 33. Τι θέλεις στην αριστοκρατική καμπίνα μου, αλήτη? Θέλεις να σε καταδώσω, καμαρότε, καμαρότε? Σας παρακαλώ, μην με καταδώσετε, δεν έχω εισιτήριο. Και εσύ τι θα μου δώσεις για αντάλλαγμα? Δεν έχω τίποτα άλλο, παρά μόνο αυτό. Και αξίζει τον κόπο. Δοκίμασέ με και θα δεις. Όσους το δοκιμάσανε δεν μετανιώσανε ποτέ. Μπράβο, αγκάλιασέ τη. Ωραία, φίλησέ τη. Μπράβο, το έχεις. Ωραία, κλείς τα μάτια. Όχι εσύ, παιδαρά μου, όχι εσύ, παιδαρά μου. Οι κόμενες κλείνουν τα μάτια. Ωραία, ωραία, έτσι. Ρίχτη κάτω. Τι, το πετύχαμε! Καλή, θα με τηλεφωνήσει! Ρε παιδάκι μου, όταν λέω ρίχτη κάτω εννοώ πάνω στο κρεβάτι. Θα με σκοτώσει, Μίλτο μου! Συγγνώμη, είπατε κάτω και κατάλαβα κάτω. Καλή, πού το βρήκατε αυτό το μόγκολο? Σας παρακαλώ, κυρία Σαμπρίνα! Τι με παρακαλείς, βρε ηλίθιο! Αχ, η σπάλα μου! Έλα εδώ, μωρί, έλα εδώ. Σαμπρινάκι μου, ήρεμα, παιδιά, ήρεμα για να πάει σκηνή, ε! Δεν τον απέλυσες ακόμα! Σκάσε, μωρί, κι εσύ! Λοιπόν, παιδαρά μου, γλυκά, χαλάρωσε. Χαλάρωσε έτσι και ξαναπάρτο. Γλυκά. Θέσεις! Απ' την αρχή! Όχι απ' την αρχή, απ' το παλαμούτι. Γιατί άμα ξανακούσω καμαρότε, καμαρότε, θα πηδήξω από το παράθυρο. Εγώ να δεις. Τρέχει το βίντεο. Ξύπνα ρε μαλάκα, τσάμα σε πληρώνω. Ξυπνήσε ρε. Τώρα αρχίζει η δημιουργία. Πάμε! Είστε έτοιμοι, κυρία Φάτων? Εσύ να κοιτάς τα δικά σου τα χάλια. Πού ήταν Νικός? Σκηνή 4, πλάνο 3, λήψη 1. Πουτανικός, σκηνή 4, πλάνο 3, λήψη 2. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, καλλιτέχνη μου. Ζωγράφησες, έτσι, έτσι, μπράβο. Κύριε Μίλτο. Κυριά και Λιβάνια, μη σταματάς τώρα που φτιάχτηκε η Σαμπρίνα. Κύριε Μίλτο. Α, που να σκάσεις, μη μιλάρε, συνέχισε.
Κυρία Μίλτον! Ασταμάτα και εσύ, κυρία Μίλτον, κύριε Μίλτον, με έσκασε! Συγγνώμη, κυρία Φάτον, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσουμε. Γιατί βρε, αγόρι μου. Εδώ έκανες τα δύσκολα, είπες τα λόγια σου. Στα εύκολα κολλάς. Συγγνώμη, κύριε Μίλτον, αλλά δεν μπορώ. Το σύστημα δεν δουλεύει. Τι! Κόλωσε το σύστημα, δεν λειτουργεί τίποτα. Όπως την πάθαμε. Έχω πει και 30 φορές τα λόγια, εξαντλήθηκα. Όπως ζημιά. Καλή που το βρήκατε το τσούφιο. Δηλαδή, τίποτα. Πλήρης αφλογιστία. Κι ύστερα σου λέει, Billy Grant, το καινούριο αστέρι της Magnum. Αν ήταν έτσι τα αστέρια, μαύρε μου. Αν κάναμε ακόμα μια προσπάθεια, βρε αγόρι μου. Άδικο σκόπο, κύριε Μπαρμπουνόπουλε, σαν ηθοποιό απέτυχα. Και το παρατάς τώρα. Δεν τα παρατάω εγώ, αυτό με παράτησε. Ναι, αλλά εγώ καταστρέφομαι, αγόρι μου. Εδώ πληρώνω βάρδες, πληρώνω στούντια. Να είχα να τσοντάρω κι εγώ, αλλά είμαι πανί. Μα δεν μπορεί να με εγκαταλείψει έτσι. Σας λυπάμαι κι εσάς, αλλά δεν μπορώ να βρω λύση στο πρόβλημά σας. Η λύση μου, ρε, είναι μέσα στο βρακί σου. Μακάρι. Αλλά δεν. Πού πας τώρα? Να πάρω τα ρούχα μου να φύγω. Αποκλείεται, δεν φεύγεις, κρατήστε τον. Αν δεν τελειώσει ο πουτανικός, δεν πας πουθενά. Το γύρισμα συνεχίζεται. So must go on. Κύριε Μπαρμπουνόπουλε, μήπως να μην τον πιέζαμε άλλο και αύριο μέρα είναι. Λες. Καλά. Εντάξει. Μαζέψτε τα και συνεχίζουμε αύριο το πρωί στις 8 από το ίδιο σημείο. Αποκλείεται στο γύρισμα, εγώ δεν ξαναπάω. Βρε, μη σε παίρνει από κάτω. Είχες μια δυσλειτουργία. Και θα τα παρατήσεις. Ρε, με πρόδωσε το όπλο μου, ρε. Δάλε. Το τελευταίο. Ρε, ποιο τελευταίο, θα πιω όλο το βόσπορο. Πώς κάνεις έτσι, μωρέ. Μα να μην μου σηκώνεται με τίποτα, ρε Χρήστο. Εντάξει, ρε Θοδωρή. Είχες μια μικρή ασήμαντη αποτυχία. Ναι, όσο μικρή και ασήμαντη ήταν αποτυχία του Δράμαλη. Και ο Δράμαλης είχε μια δικαιολογία. Ολόκληρο Θόδωρο Κολοκοτρών είχε να αντιμετωπίσει. Γιατί εσύ δεν είχες τη Σαμπρίνα Φάτων? Λίγο πράγμα είναι. Ρε, η Σαμπρίνα Φάτων είναι ζωντανός μύθος. Είναι η Fate and Away της Τζόντας. Ρε, δεν πάνανε κοιμάγια με λάγια. Εγώ σαν άντρας ξεφτυλίστηκα. Με πρόδωσε το όπλο μου εκεί που το ήθελα ντούρο, πήγε και σούρωσε. Συμβαίνουν αυτά. Και ο Ντίκ Ντεγκρίκ το έχει πάθει, και ο Τζον Σαρμέλας το έχει πάθει, και όλοι. Σοβαρά. Ο Τζον Σαρμέλας στον πύργο της Πίπιζας έπαθε μεγάλη λίλα. Σηκοπάπια, σηκοχίνα, σηκονερατζιά. Και? Τίποτα νερατζιά. Νεκραφίσεις. Και πώς το γυρίσατε? Είδανε και αποείδανε, πιάσανε τα κορίτσια της Πίπιζας και με τα πολλά συνήλθε. Δηλαδή συνήλθε τελείως. Βεβαίως. Και εσύ θα συνέλθεις. Εκτός κι αν έχεις ανήκει στο βλάβι. Μωρέ, είσαι καλά. Σου είχε ξανασυμβεί? Όχι, βέβαια. Με την Τίνα έχεις πρόβλημα? Είσαι τρελός, με την Τίνα είναι συνέχεια πίκο. Τα τσαλόβεργα. Ωραία, συμπτωματικό ήταν. Θα πέσεις απόψε να κοιμηθείς καλά, θα φας ένα καλό πρωινό και αυτό είναι. Χριστό. Φοβάμαι, δε. Σκέψου τα 10.000 ευρώ.